Είμαστε ασφαλείς. Κατά πόσο είμαστε ασφαλείς. Τα παιδιά μας είναι ασφαλή. 8 χρονών παιδάκι. Τρίτη δημοτικού, Νίκο, ή πιο μικρό. Τρίτη δημοτικού. Τρίτη δημοτικού. Το θέμα είναι το εξής. Όπως μου είπαν και εκεί οι κάτοικοι και οι γονείς, έγινε την ώρα, λίγο μετά το σχόλασμα. Είχε χτυπήσει το κουδούνι, ήταν πάρα πολλοί κόσμος γύρω-γύρω, όπως ακριβώς έγινε και στην απαγωγή της Μαρκέλας. Ίσως γιατί εκείνη την ώρα, επειδή γίνεται ένας χαμός. Ένας χαμός. Βλέπουμε δηλαδή παντού γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, νταντάδες κλπ. Να συνοδεύουν παιδιά. Δεν τραβάει το βλέμμα κάποιος για να πάρει ένα παιδάκι. Ναι. Αλλά να πω κάτι, συνάδελφοι, εδώ υπάρχει ένα πρωτόκολλο και στα δημόσια και στα ιδιωτικά σχολεία. Δηλαδή το παιδί δεν φεύγει από την τάξη. Έπαιζε στην παιδική χαρά απ' έξω, είχαν βγει πια. Περίμενε τη μαμά και τον παπά. Το παιδί είχε βγει από το σχολείο και είχε πάει με τη μαμά του απέναντι. Η μαμά του ήταν σε μία απόσταση. Άρα στην παιδική χαρά έγινε αυτό. Λοιπόν, η μαμά του ήταν σε μία απόσταση που είχε μία οπτική επαφή. Και άλλοι μου είπαν ότι μιλούσε στο τηλέφωνο, άλλοι ότι μιλούσε με μια φίλη. Παιδιά, δευτερόλεπτα είναι για να γίνει το κακό. Και είναι είτε επειδή κάποιο θέλει να εκμεταλλευτεί τα παιδιά μα εξαιτία του να, όπως ήταν και η υπόθεση Μαρκέλλας, να τα εκμεταλλευτεί στο διαδίκτυο, προβάλλοντας και προάγοντας όλη αυτή την παιδεραστία και την αρρώστια που υπάρχει γύρω μας, ακόμα και για παράνομες μεταμοσχεύσεις ζωτικών οργάνων. Στη μαύρη αγορά, το να έχεις ένα ζωτικό όργανο ενός παιδιού στοιχίζει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και είναι θέματα τα οποία μας έχουν απασχολήσει στο παρελθόν. Θα ζητήσω από τον κύριο Καλιακμάνη, που τον έχω εδώ στο πλατό, να έρθει μαζί μου σήμερα, διότι η συμβολή της αστυνομίας και των επιτόπιων περιπολιών, κύριε Καλιακμάνη, που φωνάζεται εδώ και καιρό ότι χρειάζεται. Εμφανή αστυνόμευση. Να πούμε καταρχήν, Άσο, για ποιο λόγο κάποιο μπορεί να πάρει ένα παιδί. Ένα λόγο είναι η σεξουαλική εκμετάλλευση. Ένα άλλο λόγο είναι η παράνομη υιοθεσία. Ένας άλλος είναι η παράνομη εργασία. Βλέπουμε ότι το εμπόριο, αλλά και οι μεταμοσχεύσεις οργάνων. Σημαντικό κομμάτι. Άρα αυτά τα τέσσερα. Βλέπουμε ότι στην Ευρώπη ανθεί αυτό το εμπόριο. Ακριβώς. Το παράνομο εμπόριο της εμπορίας ανθρώπων όσο αφορά τα παιδιά. Τα παιδιά κυρίως. Εδώ στο αεροδρόμιο, σου πω ότι έχουμε εξαρθρώσει κυκλώματα. Εγώ έχω εξαρθρώσει κύκλωμα με υπηκόους Κίνας, οι οποίοι φέρναν παιδιά από την Κίνα, δεν τα φέρναν στην Ελλάδα, μέσω Ελλάδας τα πηγαίνουν Ιταλία. Ενδιάμεσο σταθμός, Ιταλία. Ακριβώς. Και χρησιμοποιούσαν πολλές μεθόδους, δηλαδή παίρναν διαβατήρια γνήσια άλλων παιδιών, τα είχαν αγοράσει το κύκλωμα, και βλέπαμε ακόμα και να μεταμφιέζουν παιδιά. Δηλαδή, αν είχαν ένα διαβατήριο που ανήκε σε αγόρι, το κοριτσάκι το μεταμφίεζαν. Του κουράγανε τα μαλλιά, το κάνανε αγοράκι. Ή αλλιώς, αν είχε ένα διαβατήριο που να ανήκε σε κορίτσι, το κοριτσάκι το βάφαν, του βάζαν φόρεμα και το μεταμφιέζαν σε κορίτσι για να προσπαθούν, Γιώργο, να το περάσουν. Είσαι γονιός, είσαι αστυνομικός, είσαι στο πεδίο. Τι θα συμβούλευες στους γονείς, στους νέους γονείς, γιατί κανένας γονιός δεν έχει manual, κανένας γονιός δεν είναι ρομποτάκι, έτσι. Τι λοιπόν συμβουλεύουμε στους γονείς να κάνουν, πέραν της καταγγελίας σε περίπτωση που συμβεί αυτό το τραγικό περιστατικό, το οποίο γλίτωσε το παιδί στο παραένα, έτσι. Θα το άρπαζε το παιδί και θα φεύγε. Λίγο δηλαδή να μην κοίταζε η μητέρα ή οι υπόλοιποι, ναι. Γιατί αυτό έγινε παρουσία πάρα πολύ. Τι λοιπόν, Γιώργο μου, μπορούμε να συμβουλέψουμε τους γονείς που σε ακούνε καταρχήν, αυτή τη στιγμή. Το α και το ω είναι καλή σχέση των γονιών με τα παιδιά. Σωστά. Θα πρέπει να υπάρχει ο γονέας να δείχνει στο παιδί συναισθήματα. Να δείχνει Βάλτε αγάπη, μου και την κυρία Ριζοπούλου. Να νιώθει το παιδί ασφάλεια και προστασία. Mm-hmm. Οπότε το παιδί να μπορεί να μιλήσει και με το γονιό. Δεύτερον, θα πρέπει να, οι γονείς να συμβουλεύουν τα παιδιά. Δεν μιλάνε σε αγνώστους. Δεν αυτά δέχονται τα 10-15 λεπτά, ναι, κάθε μέρα με το έτσι, παιδί, τα ουσιαστικά που λέμε. Έτσι, έτσι. Δεν δέχονται δώρα στο διαδίκτυο. Γιατί μπορεί να γίνει μια προσέγγιση του παιδιού από το διαδίκτυο. Σωστά. Κάποιος να προσποιηθεί ότι είναι ένα άλλο παιδί, να μιλήσει με το παιδί, να του πει που πηγαίνει σχολείο, είναι ένας σε διατάξεις, ένας επικίνδυνος. Ναι, που μένεις, πότε έρχεσαι στο σχολείο, αν έρχεσαι μόνος σου. Είναι απαραίτητο, θα μου πείτε πόσο εύκολο είναι αυτό, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Υπάρχουν τρόποι, Γιώργο. Είναι απαραίτητο. Δίνουν προσωπικές πληροφορίες στο ίντερνετ. Είναι απαραίτητο τα παιδιά να συνοδεύονται μέχρι την ηλικία τουλάχιστον των 11 και 12 ετών,
από τους γονείς ή κάποιο πρόσωπο του οικογενειακού περιβάλλοντος. Κυρία Ριζοπουλού, και στο σχολείο. Και θα πρέπει και στο σχολείο. Θα βοηθήσει την το σχολείο δεν είναι μόνο. Οι καθηγητές ή μάλλον οι δάσκαλοι καταρχήν, δεν είναι μόνο να προσφέρουν στα παιδιά γνώσεις γεωγραφίας, αριθμητικής κλπ. Θα πρέπει να ενημερώνουν τα παιδιά και αυτοί από την πλευρά τους, οι εκπαιδευτικοί, έχουν υποχρέωση να το κάνουν. Να ενημερώνουν τα παιδιά, να μην μιλάνε σε αγνώστους. Νομίζω ότι είναι ιδανική στιγμή. Να μην απομακρύνονται από το προάβλιο του σχολείου. Γιώργο και υπάρχουν, και ένα τελευταίο πολύ σημαντικό, υπάρχουν κάποιες συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα παιδιά. Δηλαδή, έτσι ακριβώς, σαν GPS. Ένα ρολογάκι που έχει GPS, που είναι πολύ οικονομικό. Το οποίο συνδέεται με το κινητό μας και ξέρουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή που είναι το παιδί. Πού βρίσκεται το παιδί. Κυρία Ριζοπουλού, είστε κοινωνική λειτουργός, είστε στο χαμόγελο του παιδιού, έχετε κληθεί ούκο λίγες φορές να διαχειριστείτε παρόμοιες, πιο σκληρές, λιγότερο σκληρές υποθέσεις. Συνήθως, ποια παιδιά είναι αυτά που πέφτουν θύματα? Καλησπέρα σας. Αρπαγής, απαγωγής, όπως θέλετε πείτε το. Ναι, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Αρχικά να πούμε ότι καταγεγραμμένα περιστατικά αρπαγής παιδιών προς το παρόν δεν υπάρχουν πολλά. Δεν υπάρχουν πολλά. Οι περιπτώσεις που μπορεί να πέσουν είναι τα παιδιά μικρής ηλικίας. Αυτά που λέμε ανησυχητικές εξαφανίσεις. Mm-hmm. Δηλαδή παιδιά μικρής ηλικίας που μπορεί να χάσουν τον προσανατολισμό τους. Μπορεί για κάποιους λόγους να μην βλέπουν τους γονείς τους στο σημείο εκεί και να πανικοβληθούν. Και γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ 24 ώρες 24 ώρες να δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις στους γονείς σε αυτές τις περιπτώσεις. Θέλετε να μου δώσετε τρεις τίτλους, έτσι, οι γονείς που μας παρακολουθούν. Γιατί είναι μέρα που οι γονείς είναι στο σπίτι με τα παιδιά, είναι καλό οι γονείς που δεν γνωρίζουν ή που θεωρούν απλά φυσικά κάποια πράγματα, να μάθουν να σκέφτονται λίγο διαφορετικά. Τι να προσέχουν? Αρχικά πρέπει να πούμε ότι πρέπει να μιλάμε με τα παιδιά μας. Να τους εξηγήσουμε ότι αν τυχόν είδε σε μεγάλα εμπορικά κέντρα, σε δρόμους, αν τυχόν για κάποιο λόγο δεν βλέπουμε τη μαμά και τον παπά, να κάτσουμε στο σημείο που είμαστε, να μην ακολουθήσουμε κανέναν που δεν γνωρίζουμε. Και αυτό πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει στα παιδιά να πούμε ότι αν κάτι μας ενοχλήσει, κάποιος μας πλησιάσει, μπορούμε να κάνουμε φασαρία, που σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή φωνάζουμε. Να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον των ανθρώπων που είναι γύρω μας. Ακριβώς. Να το λένε και είναι τα πολύ παιδιά. Σημαντικό. Mm-hmm. Έχω παρατηρήσει στα στοιχεία που μου στείλατε, τα στατιστικά, ότι έχουμε ραγδαία αύξηση των εξαφανίσεων. Μέσα στις εξαφανίσεις έχουμε και τις αρπαγές. Δηλαδή βλέπω ότι το 2023 είχαμε αύξηση 18,59% σε σχέση με το 2022. 186 παιδιά, 118 κορίτσια, 68 αγόρια. Τα 126 από αυτά είναι Ελληνόπουλα, δεν είναι δηλαδή προσφυγόπουλα. Και 6 παιδιά, αυτό κρατήστε το, έπεσαν θύματα αρπαγής από τρίτους. Δεν μιλάμε δηλαδή για γονεϊκή αρπαγή που είναι κάτι σύνηθες, που πάει ο ένας γονέας, το παίρνει και κάνει καταγγελία, ξέρω εγώ, π.χ. η μητέρα. Και να πω ότι τα νούμερα αυτά είναι μεγάλα, διότι ζούμε σε μια χώρα σκάρτα 10 εκατομμυρίων ανθρώπων. Δεν ζούμε στην Αμερική, ας πούμε, ή στη Γαλλία ή στην Αγγλία με τα εκατομμύρια των κατοίκων, έτσι. Είναι ανησυχητικό το νούμερο αυτό που βλέπω. Είναι ανησυχητική η αύξηση των εξαφανίσεων όλα αυτά τα χρόνια, που αυτό μπορεί να οφείλεται για πολλούς λόγους. Αρχικά, οι περισσότερες είναι φυγές. Που τι σημαίνει φυγές? Είναι παιδιά που εφηβικής ηλικίας, συνήθως κορίτσια σύμφωνα με τα στατιστικά μας, είναι κορίτσια εφηβικής ηλικίας που φεύγουν από τα σπίτια τους. Ναι. Είναι λίγες οι αρπαγές που μπορεί να οφείλεται και όλες, να είναι και άνθρωπος του κοινωνικού. Μπορεί να μην είναι γονιός, αλλά να είναι άνθρωπος του κοινωνικού περιβάλλοντος. Του ευρύτερου που γνωρίζει κοινωνικού τα παιδιά. Περιβάλλοντος, ακριβώς. Mm-hmm. Που μπορεί να γνωρίζει τα παιδιά. Και επίσης, κυρία Ριζοπούλου, αφού σας ευχαριστήσω, να πω εγώ ως επιμήθειο και να δώσω την πάσα στον Γιώργο Καλιακμάνη για να το κλείσει εκείνο στο θέμα μας, ότι είναι και τόσο μεγάλη η συλλογή παραστάσεων σε μικρή ηλικία από το διαδίκτυο. Έχουμε μικρομέγαλα παιδιά πλέον, που κάποια πράγματα που τα θεωρούν πολύ απλά στο διαδίκτυο, όπως ένα challenge, όπως μια σεξουαλική επαφή, όπως οτιδήποτε, και μιλάω για ανήλικα παιδιά, έτσι, είναι πολύ πιο, αν θέλετε,
άνετα στο να ψαχτούν λίγο παραπάνω, επειδή το διαδίκτυο τους έχει δώσει μια ψευδή εικόνα ή ένα βίντεο, ότι έλα μωρέ, δεν είναι τίποτα, κάτι απλό είναι, δεν πάθαμε και κάτι. Ακριβώς. Να τονίσουμε ότι ο λόγος που τα περισσότερα παιδιά μπορεί να φεύγουν είναι μέσω διαδικτύου, που μπορεί να τους προσεγγίζουν και άλλα άτομα. Mm-hmm. Οπότε και σε αυτό το κομμάτι πρέπει να προσέχουν πολύ οι γονείς. Πολύ. Πάρα πολύ. Και πιστέψτε με, αύριο έχουμε ολόκληρο αφιέρωμα σε αυτό και αν, επειδή δεν είχαμε πολύ χρόνο σήμερα, εάν έχετε χρόνο, θα ήταν πολύτιμη η αρρωγή σας και στην αυριανή εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ριζοπούλου. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το εξαίρετο έργο που κάνετε στο Χαμόγελο του Παιδιού. Γιώργο, παιδική παραβατικότητα. Σε έχω φέρει εδώ και έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Αρπαγές. Δηλαδή, τι άλλο, πώς. Χρειάζεται η αστυνομία να είναι στο πεζοδρόμιο πλέον. Έγκλημα επιθετικότητα. Μιλάμε γιατί ξέρετε, επικεντρωνόμαστε στα παιδιά, λέμε για παραβατικότητα των ενηλίκων και δεν βλέπουμε τι γίνεται δίπλα μας. Μάλλον το βλέπουμε. Αλλά το βάζουμε κάτω από το χαλί. Αλλά το βάζουμε ίσως κάτω από το χαλί και βλέπουμε την παραβατικότητα των ανηλίκων. Τα παιδιά είναι καθρέφτης δικός μας. Επιθετικότητα και βία στην κοινωνία, επιθετικότητα και βία και στα παιδιά. Βλέπετε ότι τώρα ηλικιωμένοι αρχίζουν και σκοτώνουν άλλο τον γαμπρό του, άλλο τον αδερφό του, άλλο την κόρη του. Βλέπετε μεγάλοι άνθρωποι απλώνουν τα χέρια τους πάνω σε ανήλικους. Έχει χαλάσει είναι, το κράμα της κοινωνίας. Ναι. Πρέπει ίσως να γυρίσουμε πίσω όσο αφορά το θεσμό της οικογένειας. Και πρέπει και ο κύριος Υπουργός που μας βλέπει να περιορίσει επιτέλους, αφού ευχαριστήσω τον κύριο Καλιακμάνη, να περιορίσει επιτέλους όλους αυτούς τους αστυνομικούς που τρέχουν πίσω από δήθεν στόχους και επιχειρηματίες. Έτσι, και να τους βγάλει στο πεζοδρόμιο, γιατί ο κόσμος έχει αυτή την ανάγκη. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ. Στον πολίτη. Σε ευχαριστώ πολύ.